Έκανε τους άντρες να πίνουν σαμπάνια από τα γοβάκια της και να υποκλίνονται στην αστήρευτη γοητεία της. Γι' αυτό και δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως η βασίλισσα της νύχτας. Για τη Ζωζό Σαμπουτζάκη δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια ή χορεύτρια. Δεν μπορείς να την κατατάξεις σε ένα είδος καλλιτέχνη, αφού αποτελεί είδος από μόνη της. Μη σπαταλάς την ώρα σου, άδικα πάντα δώρα σου και άδικα πληρώνει. Η ζωή της ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλωσε απέναντι από τον κινηματογράφο Τιτάνια. Ο πατέρας της Κωνσταντινοπολίτης είχε ιδιαίτερη αδυναμία στη μικρή Ζωήτσα. Στα 7 της χρόνια, η μικρή τότε Ζωή ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο του Λευκού Πύργου, έχοντας στο πλευρό της την αδερφή της Βάσο. Μαθαίνοντας να χορεύει από τον γείτονά της Γιάννη Ταλιανίδη, γνώρισε τον Κριστιανό στον καμπαρέ Αρζεντίνα, όπου της έμαθε κλακέτες, ενώ δεν πήγε ποτέ σε σχολή υποκριτικής. Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση, και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά μου. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 κατέβηκε στην Αθήνα, όπου σημείωσε μεγάλες επιτυχίες παίζοντας σε επιθεωρήσεις. Στα μέσα της ίδιας δεκαετίας άφησε το θέατρο και ξεκίνησε εμφανίσεις σε διάφορα νυχτερινά κέντρα, όπου σύγναζε όλη η αφρόκρεμα της εποχής εκείνης, όπως ο Νιάρχος και ο Νάσης. Οι εμφανίσεις της με πανάκριβες τουαλέτες, με φτερά και πούπουλα έκαναν την νυχτερινή Αθήνα να παραμιλά. Η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση ως τραγουδίστρια ήταν το 1953 στην ταινία Ο Μπαμπάς Εκπαιδεύεται. Σύντομα, η Ζωζό Σαμπουτζάκη συμμετείχε σε δημοφιλείς ταινίες όπως ο Ξυπόλυτος Πρίγκιπς, πλάι στον Κώστα Βουτσά, ενώ ακολούθησαν κι άλλες πολλές σε ρόλους πάντα σε γυναιυτικής και φιλόδοξης γυναίκας. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Και κάνει τόση ζέστη σήμερα. Ναι, κάψες, κάψες. Πού πονάτε? Εδώ πονώ, εδώ, εδώ. Σιγά, παιδάκι μου, σπάς το τούμπανο, σιγά, σιγά. Είμαι κορίτσι ζωρικό, σκληρό και αιμοφορικό. Μα σαν πέσω στην αγάπη, ξέρω πώς να ξηγηθώ. Σούζα όμως τον εθέλω, το λεβέντι που αγαπώ. Η Ζωζό ερωτεύτηκε παθιασμένα δύο φορές στη ζωή της. Δύο άντρες στους οποίους και παντρεύτηκε, χωρίς να κάνει παιδιά. Ο πρώτος της γάμος ήταν με έναν γιατρό από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν κράτησε πολύ. Με τον δεύτερο της σύζυγο, Ανδρέα Πολίτη, έμειναν μαζί 23 χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του. Τον τελευταίο καιρό, όπως η ίδια δηλώνει, βρίσκεται σε μια σχέση στην οποία νιώθει πλήρης και ευτυχισμένη. Το καλοκαίρι του 2018, η βίλα της Ζωζό Σαμπουτζάκη στην Κινέτα, η οποία αποτελούσε τη μόνιμη κατοικία της, καίγεται ολοσχερός, όπως κάηκαν και πολλές περιουσίες εκατοντάδων ανθρώπων λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στην περιοχή. 9 μήνες μετά, η ίδια έρχεται αντιμέτωπη με νέο χτύπημα της μοίρας. Συγκεκριμένα, άγνωστοι άρπαξαν τους εναπομείναντες θησαυρούς της, που δεν είχε προλάβει να μεταφέρει στο διαμέρισμά της στην Αθήνα. Happy birthday, Ελλάδα! 200 χρόνια εθνικής ασυναρτησίας! Αυτή την εποχή την απολαμβάνουμε στο θέατρο Αθηνά, στη μουσική παράσταση Happy Birthday, Ελλάδα, πλαισιωμένη από μια δυνατή ομάδα καταξιωμένων καλλιτεχνών. Happy birthday, Ελλάδα! Κυρία Σαμπουτζάκη, πόσο χαίρομαι που είσαστε και πάλι κοντά μας, και λέω και πάλι, γιατί είχα κάνει μαζί σας μια συνέντευξη πριν πολλά πολλά χρόνια. Τότε ήμουνα στον πρωινό καφέ στο ξεκίνημά μου. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Το θυμάστε? Πολύ έντονα. Και ξέρεις γιατί? Μου είχες κάνει εντύπωση. Ήταν νομίζω η πρώτη σου εκπομπή. Και όχι με περιποιήθηκες, ήσουν από πάνω μου συνέχεια. Γελαστή, έρχοσαι στο πιάνο κοντά που τραγουδούσα. Που μίλαγα έτσι και μου είχες κάνει εντύπωση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαίρομαι και που είσαστε και εδώ. Και είδα και τα πλάνα τώρα με τον τρόπο έτσι που κλείσαμε το βίντεο. Φέτος είσαστε στο Θέατρο Αθηνά, στην παράσταση Happy Birthday Ελλάς. Και πραγματικά, επειδή εγώ έχω δει λίγο πίσω από τα παρασκήνια της, λίγο πρόβες και λίγο την παράσταση, είσαστε μια δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Είσαστε ένα θέαμα, είναι σαν να είσαστε γεννημένοι για να πρέπει να μείνετε εκεί για πάντα, σε αυτή τη σκηνή. Ναι, όχι. Ξέρεις, είχα κάνα δύο προτάσεις για το χειμώνα και ξαφνικά με παίρνει ο Γιάννης, ο Ζουγανέλης. Και μου λέει, η κυρία Σαμπουτζάκη, λέει, κάνω μια δουλειά και σας ήθελα να σας μιλήσω. Μπορώ να σας δω? Και ήρθε μέσα σε 10 λεπτά στο σπίτι μου. Μου είπε ότι κάνει τη σκηνοθεσία, ότι είναι έτσι το έργο και αυτά. Του λέω, εντάξει, εντάξει, έγινε, του λέω, τελειώσαμε. Χωρίς να ρωτήσω και οικονομικά, μετά τα συζητήσαμε με τον πεθερό σου, ο οποίος είναι συμπαθέστατος, είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ περιποιητικός και εύχομαι να πάει καλά πρώτα για εκείνον. Πραγματικά,
Όταν βγαίνετε στη σκηνή, εκτός ότι από κάτω γίνεται ένας χαμός, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται μέσα σας και πώς βγάζετε αυτό που βγάζετε πάνω στη σκηνή. Και δεν είναι ότι το κάνετε μερικά χρόνια στη ζωή σας. Είναι τώρα δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια που κάνετε αυτό το πράγμα, αυτή την πορεία. Αυτή είναι η ζωή μου. Όπως διηγούμε και εδώ στην παράσταση, έχω βγει 7 χρονών. Όλη μου η ζωή πέρασε μέσα από το θέατρο. Βγήκα με την αδελφή μου, τα διηγούμε όλα. Έφυγε η αδελφή μου, έμεινα μόνη και συνέχισα την πορεία μου, το θέατρο, την πίστα. Έκανα τα πάντα. Και ξέρεις ότι σταματώ λίγο και επειδή το σπίτι είναι κοντά στην Αθανασίου Διάκου, αυτό που μένω τώρα, περπατώ με τα πόδια και πηγαίνω και με σταματάνε να βγάλουν φωτογραφίες οι κυρίες και τέτοια. Όταν γυρίζω, πάω μέχρι την Ακρόπολη. Όταν γυρίζω, πάω πολύ γρήγορα. Γιατί θέλω να γυμνάζομαι. Και επειδή περπατάω τη Διονυσία Ευρωπαγήτου, κάνω μεγάλα βήματα, γρήγορα όμως. Και έχω μετρήσει μέχρι το σπίτι 1100. Με σταματάνε και μια φωτογραφία. Σας παρακαλώ, τώρα γυμνάζομαι. Α, τους το λέτε στα ίσια κανονικά. Ναι, κατευθείαν. Ναι. Ξέρω ότι είχατε και τα σκαλιά ανεβαίνετε στο σπίτι σας στην Γινέτα. Καλά, και είναι 149, είναι πόσα είναι. Αυτά μείναν ακόμα. Δυστυχώς. Είχατε για αυτή την τρομερή. Το σπίτι έφυγε. Καταστράφηκε ολοσιερός. Ξέρεις ότι δεν περιμένανε και άνθρωποι δικοί μου να το ξεπεράσω έτσι. Βέβαια, μέσα μου ξέρω πώς είμαι. Αλλά θυμάμαι ήρθε ο Αντένα το πρωί και φορούσα ένα φόρεμα. Και έρχονται κοντά μου και τους λέω πώς να βγω έτσι, γιατί ήταν ένα φόρεμα που φορούσα μέσα στο σπίτι. Και ντρεπόμουνα, λέω έμεινα με αυτό. Δεν είχατε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εσάς το σπίτι σας στην Κινέτα ήταν η βασική σας κατοικία, σωστά? Ναι, έμεινα μόνιμα. Μένατε μόνιμα εκεί. Έχω ένα διαμέρισμα εδώ, το πρώτο που έχω αγοράσει όταν ήρθα με τη μάνα μου από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχω κρατήσει γιατί είχα άλλα τρία και τα πουλούσα. Και τα πουλούσα γιατί λέω, είχε πεθάνει ο άντρας μου, ήμουν παντρεμένη με ένα δικηγόρο, ένα εξαιρετικό παιδί. Και λέω, τα πουλάω γιατί μπορεί να έρθει εφορία, γιατί να έχω πολλά σπίτια. Και άρχισα και τα πουλούσα. Και αυτό το κράτησα γιατί είχε μείνει ο αδερφός μου λίγο. Και έγινε αιτία και λέω, αυτό ας το κρατήσω. Αλλιώς δεν θα υπήρχε ούτε αυτό. Κάει και το σπίτι. Εσείς πού ήσασταν την ημέρα της? Ήμουνα στην Κινέτα. Ήμουνα με έναν κύριο και με παίρνει από το χέρι να φύγουμε. Και δεξιά μου είναι ένα πορτρέτο του Κοκότσι που με είχε κάνει στην Αμερική, μεγάλος ζωγράφος. Με έχουν ζωγραφίσει και ο Μούγιος, πολλοί ζωγράφοι. Αλλά αυτό ήταν δίπλα μου και είπα να το πάρω. Και μου χτυπάει το χέρι και με παίρνει και φεύγουμε. Να μην πάρω τίποτα. Και έφυγα. Ξέρεις τι? Στεναχωριέμαι για τα κοιμήλια που είχα. Υλικό φωτογραφικό. Το σπίτι, η επίπλωση ήταν όλη του Σαρίδη. Μου είχε κάνει ένα μεγάλο μπαούλο και αυτό ήταν γεμάτο φωτογραφίες. Από παιδικά από χρόνια, παιδάκι, την καριέρα σας, σήμερα. Οικογένεια τα και όλα. Πάντα όλα. Και χαθήκανε όλα αυτά τα ενθύμια. Εσείς μετά από πόση ώρα επιστρέψατε μετά? Καταρχάς παρακολουθήσατε, θέλω να πιστεύω, και μέσα από τις ειδήσεις, το μέγεθος της καταστροφής. Πήγα στο Λουτράκι, έχω μία φίλη που πάω και τρώω την ευτυχία και ήμουνα μαζί της. Κοιμήθηκα εκεί, αν κοιμήθηκα 3-4 ώρες και φύγαμε 6 το πρωί. Γιατί δεν μας αφήναν στο Λουτράκι, μας σταματούσανε πριν το Λουτράκι. Τα αυτοκίνητα δεν τα αφήνανε. Και έβλεπα τις ειδήσεις. Είπα ευτυχώς, αχ, μόνο η κουζίνα κάηκε, οπότε την κουζίνα και το δωμάτιο από πάνω μπορώ να το φτιάξω. Αλλά δυστυχώς είχε φύγει όλο το σπίτι. Είχε πολύ ξύλο. Το είδατε εσείς ότι καταστράφηκε ολοσιερός στο σπίτι μόλις πήγατε εκεί? Εκεί, ναι. Εκεί το συνειδητοποίησα. Είδα την εξώπορτα καμένη και δεν έμεινε τίποτα. Τίποτα. Βαλσαμάκι, πορτρέτα. Είχα πολύ ωραία πράγματα. Ξέρεις, ό,τι χρήματα είχα, πήγαινα ένα ταξίδι. Στην Κινέτα θα το πάω. Εκείνο, όλα για την Κινέτα. Όλα. Πώς νιώσατε όταν το είδατε αυτό το πράγμα, να έχει γίνει στάχτες? Άσχημα πολύ. Δεν έκλαψα όμως. Μπορώ να σου πω τώρα, μπορεί να κλαίω μερικές στιγμές, αλλά δεν έκλαψα καθόλου. Τώρα κλαίτε, Τώρα ναι. Έχει σωθεί ένα ισόγειο που είχα
Και εκεί ήταν όλο το βεστιάριό μου. Mm. Και αυτό σώθηκε. Όλο το θέατρο ήταν εκεί. Τώρα το έβαψα λίγο. Μου χαρίσαν και ένα ωραίο κρεβάτι και κάτι πραγματάκια. Και έτσι θα πηγαίνω να κάνω τα μπάνια μου, γιατί καήκαν όλα τα πεύκα, είχε πολλά πεύκα. Και γι' αυτό κάει και το σπίτι έτσι. Αλλά τώρα βλέπω τη θάλασσα πάρα πολύ ωραία. Και ξεχνώ το σπίτι μου ώρες-ώρες που κοιμάμαι από πάνω και είναι καμένο από κάτω εγώ. Και κοιτάω τη θάλασσα και λέω τι ωραία που είναι. Το βεστιάριό σας, κυρία Σαμπουτζάκη, πόσα φορέματα έχει μέσα? Δεν τα έχω μετρήσει. Είναι για μουσείο. Όλα αυτά τα φορέματα τα φτιάχνατε εσείς, τα πληρώνατε εσείς? Όλα, όλα. Ποτέ δεν με έντυσε εμένα επιχειρηματίες. Αυτό είναι το σπίτι σας, ε? Ναι. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή. Εκεί ήταν η εξώπορτα κάτω. Mm-hmm. Εδώ ήταν το άλλο δωμάτιο. Εκεί ήταν η κουζίνα, μία κουζίνα εκπληκτική. Όλα τα είχα παραγγείλει στη Γερμανία τότε, γιατί εδώ δεν τα είχαν φέρει ακόμα. Είχα ένα πολύ καλό μηχανικό, τον Όρο. Είχε πολύ γούστο και συνεργαστήκαμε μαζί. Το Χαγιάτ ήταν εκπληκτικό. Όταν τελείωσε, είχα καθίσει σε έναν καναπέ με μαξιλάρια που μου είχε κάνει ο Σαρίδης και κοίταγα απέναντι. Και ήταν το ταβάνι από το Χαγιάτι. Και το ξύλο έκανε αυτό. Έτσι, 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 έτσι. Ένα πράγμα που καθόμουν και το κοίταγα όταν τελείωσε το σπίτι. Έπιπλα δεν είχε, άδειο. Αλλά ήταν κούκλα. Και έλεγα, είναι δικό μου το σπίτι. Είναι τόσο ωραίο. Γιατί στην Κινέτα, πώς επιλέξατε να πάτε εκεί? Γιατί μου άρεσε η θάλασσα. Και πλήρωνα πολλά χρήματα να μένω στο Λαγονίσι, στο ξενοδοχείο. Δούλευα στο θέατρο, το θυμάμαι, ήμουν στο Μετροπόλιταν και θυμάμαι ότι είχα πάρει την πρώτη μου Mercedes, μια πολύ ωραία Mercedes, και πήγαινα στο Λαγονίσι κάθε βράδυ. Εγώ ζούσα πάντα με τη μάνα μου. Ο πατέρας μου τους είχα αγοράσει σπίτι, ήταν ξεχωριστά. Η μάνα μου όμως δεν έφευγε από κοντά μου, ήταν ο καλύτερος μάνατζερ για μένα. Α, σας μάνατζάριζε κιόλας. Πήγαινα λοιπόν στο Λαγονίσι κάθε βράδυ. Όταν ήταν η μάνα μου, πηγαίναμε μαζί. Όταν ήμουν μόνη, έκανα ένα γκούκλο δίπλα μου. Γιατί ήταν αγριάδα που πήγαινε ολομόναχη και ο δρόμος δεν είχε αυτοκίνητο, δεν είχε τίποτα. Στο Λαγονίσι όμως με λατρεύαν όλο το προσωπικό. Έβγαινε έξω να μου κάνει υποδοχή το βράδυ που γύριζα, δηλαδή 12.30 μία παρά. Και με περιμέναν όλοι μετά να πάνε για ύπνο. Και έκανα τα μπάνια μου εκεί. Πλήρωνα πολλά χρήματα. Μου λέει ο πατέρας μου, βρε παιδάκι μου, βγάζει τόσα χρήματα. Κρίμα δεν είναι. Πάρε ένα οικοπεδάκι, κάνε ένα σπιτάκι να κάνει τα μπάνια. Ένα σπιτάκι μου, ο άνθρωπος. Και έτσι έγινε αιτία, ήρθε ο Αγγελόπουλος που είχε τα οικόπεδα στο Καλαμπόκα που τραγουδούσα και λέω του Ίκαρου, δεν του λες να πάρω ένα οικόπεδο. Και έρχεται την άλλη μέρα με τη μάνα μου, μας παίρνει και μας πάει στην Κινέτα. Με το που κατεβαίνουμε από το διπλανό οικόπεδο, σειρματόπλεγμα, κατεβαίνουμε και περπατάμε και το βλέπω και λέω, το πήρα, το πήρα. Ήταν τόσο ωραίο η θάλασσα, μόνο που ήταν το ύψωμα. Και του λέω, πώς θα κατεβαίνω κάτω? Θα κατεβαίνεις, λέει, από την κυρία από δίπλα που έχει σκάλα. Αλλά μετά έκανα βέβαια δική μου. Ήθελα να βάλω ασανσέρ, αλλά έφυγε ο όρος έξω να κάνει εγχείρηση στα μάτια του γιατί δεν έβλεπε καλά. Τυφλώθηκε και έτσι έμεινε το ασανσέρ. Πω. Ναι, την αγαπώ την Κινέτα και τώρα σε αυτό το χάλι, κήπο δεν έχω, σειρματόπλεγμα δεν υπάρχει. Είναι ανοιχτός και ο ένας και ο άλλος. Ο Καράς ήταν από τη μια, από την άλλη ο κύριος Βασιλείου. Ανοιχτά όλα. Τώρα βάλαμε από το Βασιλείο, βάλαμε σειρματόπλεγμα. Αλλά βλέπω τη θάλασσα. Και σας ηρεμεί αυτό, έτσι. Και είναι το καλό που είμαι μόνη κάτω. Δεν υπάρχει κανείς. Κατεβαίνω κάτω και η χαρά μου είναι να βάλω ένα πιο παλιό μαγιό. Και αν δω κόσμο και αν περάσει κανείς, βάζω το καλύτερο. Α, ναι, τα κάνετε αυτά. Δηλαδή, σας ενδιαφέρει, σας απασχολεί να σας δει ο κόσμος περιποιημένοι με το καλό το μαγιό. Πάντα, πάντα, πάντα. Σας και μιλάνε στην παραλία, και τώρα σας βλέπουν. Αυτή τη στιγμή με τόση περιπέτεια που πέρασαμε, χαθήκανε πολλά πράγματα, πολλά. Δεν κάνει να τα λέω, δηλαδή. Και μέσα στο σπίτι υπήρχαν πολλά πράγματα που χαθήκανε. Πολλά. Είχα συναγερμό σε όλο το σπίτι, συναγερμός που χαλούσε ο κόσμος όταν έμπαινες. Και εμπιστευόμουν να αφήνω και πράγματα εκεί. Είχατε δηλαδή και κοσμήματα, ας πούμε? Δεν έμεινε τίποτα, τίποτα από αυτά. Εκτός από ορισμένα πράγματα που έχω στη θηρίδα.
Πάμε λιγάκι έτσι να πούμε πιο ευχάριστα πράγματα. Είπατε ότι σήμερα στην παράσταση που ανεβαίνει στο Θέατρο Αθηνά, στο Happy Birthday Ελλάς με τον κύριο Ζουγανέλη, διηγείστε και κομμάτια βιογραφικά λοιπόν, από τη ζωή σας. Λοιπόν, ο Ζουγανέλης, σε διακόπτω, έχει κάνει μια σκηνοθεσία καταπληκτική. Είναι τα παιδιά όλα τα λεντούχα, όλα τα παιδιά, τα αγόρια, τα κορίτσια, η Σοφία έχει πολύ ωραία φωνή. Κουρτίδου. Και ξέρεις, έχει και την πρωτοτυπία που βγαίνει, γιατί συνήθως λένε κλείστε τα κινητά σας πριν την παράσταση. Ο Γιάννης βγάζει τη Σοφία και το τραγουδάει για τα κινητά και είναι πολύ όμορφο. Έχει κάνει πολύ ωραία σκηνοθεσία. Τραγουδάνε όλα τα παιδιά, χορεύουνε. Ναι, αξίζει τον κόπο. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου που μ' αγαπάει ο κόσμος και νομίζω ότι έρχεται και θα έρθει να με δει. Είναι λατρεία του κόσμου. Αυτό, κυρία Σαμπουτζάκη, που σας κάνει να νιώθετε τόσα χρόνια, που ξέρετε ότι ο κόσμος σας τιμάει πάντα. Κοίταξε, νομίζω παίζει ρόλο και η σοβαρότητα που είχα. Στη ζωή μου υπήρξα και είμαι πολύ σοβαρή πάντοτε. Ξεχώριζα τη δουλειά μου με τη ζωή μου. Όταν τελείωνα, με περίμενε η μάνα μου, είχα τότε ένα διαμέρισμα στη Λίμνου, ήταν μόδα η Φωκίωνος τότε, με το φιλετάκι μου, με τη σαλατούλα μου, να φάω και να κοιμηθώ. Αργότερα, ξέρω εγώ, αν είχα ένα δεσμό, αν είχα κάτι, μπορούσα να βγω να φάω. Δεν έκανα τρέλες. Δεν γύριζα, ας πούμε, μέχρι το πρωί να πηγαίνω στα μπουζούκια και τέτοια. Μόνο στο Ζαμπέτα πήγαινα, που τον αγαπούσα πάρα πολύ, και θυμάμαι, πήγαινα μόνη μου, γιατί με ήθελε. Και μόλις έμπαινα μέσα, με έβλεπε ο μέτρο και μου δίνει ένα μπουκάλι ουίσκι. Εγώ του λέω, τώρα εγώ δεν πίνω, τι να το κάνω, του δίνα μία, το πετούσα κάτω. Ο Ζαμπέτας ήταν απέναντι με το μπουζουκάκι του και μου έκανε να μου πει «Να σου μπενάψω», μου λέει. Πάω κοντά μια μέρα, μου λέει «Αύριο», μου λέει «Η ώρα 3 θα έρθω στο σπίτι σου να σου παίξω δύο τραγούδια να τα πεις στη Φίλιπς». Λέω «Εγώ είμαι στην Κολούμπια, θα τα πεις στη Φίλιπς», μου λέει μαζί μου. Και πράγματι ήρθε. Ήταν εξαιρετικό άτομο, δηλαδή έφτασε και με τα σωληνάκια να έρχεται έξω από την πόρτα μου και να λέει στο Δήμο, το χορευτή που χορεύαν οι τρεις, ο ένας, πήγαινε πες τη Ζωζός να έρθει να με δει. Και πήγαινα έξω και τον φιλούσα. Ήτανε από τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούσα πάρα πολύ. Εάν μπει κάποιος μέσα στο site της Φίνος Φιλμ, στο βιογραφικό σας, λέει ότι η Ζωζό δεν είναι ούτε ηθοποιός, δεν είναι ούτε τραγουδίστρια, δεν είναι ούτε χορεύτρια, είναι από μόνη σε ένα είδος. Αυτό που λανσάρισα, θυμάμαι όταν ήρθα στην αρχή από τη Θεσσαλονίκη, πολύ νέα, και βγήκα στην Κομπαρσίτα. Δεν είχα χορογράφο, δεν είχα κάποιον να μου δείξει. Σηκωνόμουν μόνη και άρχισα και χόρευα, πετούσα τα παπούτσια μου. Ερχόταν ο Νάσης, ερχόταν ο Νιάρχος, ερχόταν ο Γαρουφαλίδης, ο γαμπρός του Ωνάση, με την Αρτέμιδα, τη γυναίκα του. Ξέρεις, άνθρωποι όλοι που είχαν κύρος και χρήμα. Μόνο ο λογοθετήδης ερχόταν σε μια γωνίτσα με την Ήλια τη Λιβικού, ο οποίος επειδή λανσάρισα και το σπάσιμο των πιάτων. Και τα πιάτα δεν σπάγανε τότε, ήταν ακριβά. Θυμάμαι λοιπόν, ερχόταν ο λογοθετήδης και έπαιρνε μια στίβα πιατάκια και ντρεπότανε και τα κουμπούσε κάτω και τουκουτουκουτουκου έφευγε μετά. Έκανα μία μόδα που δεν κατάλαβα τι έκανα. Πήγαινα στο Παρίσι από τότε, έπαιρνα φτερά, φορούσα τα μαγιώτα στράς, φορούσα τουαλέτες. Έδινα χρήματα πολλά. Είμαι η πρώτη που πήρα το χιλιάρικο τότε. Σαν ημερομίσθιο. Ναι. Και ήτανε ο Μαρούδας, ο Πολυμέρης, η Μπελίντα, τραγουδιστές με αξία. Και όταν πήρα το χιλιάρικο, βγήκε ο ατζέντης και έδειχνε και λέγει «Η Ζωζό πήρε ένα χιλιάρικο! Η Ζωζό πήρε ένα χιλιάρικο!» Όταν το ζήτησε η μάνα μου από τον Οικονομίδη τον Γιώργο, για την παλιά Αθήνα. Τι θέλει το παιδί, λέει, γιατί με ήξερε από μικρό με την αδελφή μου ακόμα στην Όαση που βγήκαμε. Λέει, η μάνα μου ένα χιλιάρικο. Εγώ τη στραβώ το φουστάνι και τη λέω, μαμά μου τρελάθηκες. Θα μου δώσουν ένα χιλιάρικο εμένα. Έγινε, λέει ο Οικονομίδης. Ήταν η μαμά, ήταν η μάνατζερ. Η μάνα μου. Ναι. Ήταν ξύπνια γυναίκα. Σκέψω ότι πήγα στην Αμερική και πέτυχα γιατί έκανα οντισιόν σε έναν Αμερικάνο, ένας μεγάλος ατζέντης. Έμενα πάντοτε, κοίταζα να μένω σε καλό ξενοδοχείο. Ακριβό. Και έμενα στο Σαν Μόριτς, στο Central Park.
κατεβαίνω μια μέρα καλοντυμένη, το μαλάκι κομμένο κοντό, ντυμένη, μαυρισμένη και είχα και μια άσπρη γούνα. Οι Αμερικάνες, ξέρεις, και το καλοκαίρι ρίχνουν γουνάκια. Κατεβαίνω κάτω, ήταν ο Γράτσος. Μου λέει, βρε Ζωζό, δεν μου έχει ζητήσει ποτέ ένα εισιτήριο, μου λέει. Λέω, γιατί να, τα πληρώνει εκεί που κλείνω το συμβόλαιο, ο επιχειρηματίας, γιατί να ζητήσω εισιτήριο. Και μου κάνει νόημα ένας δικηγόρος που ερχόταν στο Μοντε Κάρλο και μου κάνει έτσι να σου πω. Οπότε, όπως ήμουν στο μπαρ, πηγαίνω κοντά του. Κάθεται με ένα φαλακρό. Με κοιτάει αυτός, λέει είναι από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, είναι μεγάλη ηθοποιός και εκείνο. Πέσεις, λέει, τη Δευτέρα να έρθει να κάνει οντισιόν. Μου το λέει εμένα και του λέω, τι να κάνω οντισιόν. Εγώ ήρθα στην Αμερική για πλάκα, του λέω. Δεν ήρθα για να μείνω στην Αμερική. Πραγματικά είχα κάτι, ας πούμε, που είχαν ευρεάσει και λέω θα φύγω. Και πάω στο Μοντε Κάρλο που τραγουδούσα και λέω του Φραντζεσκάκη, ήταν ο μαέστρος της Βέμπο, ο Φραντζεσκάκης. Ήταν τότε στην Αμερική. Του λέω, μαέστρο, έρχεσαι τη Δευτέρα να πάω να κάνουμε οντισιόν, του λέω, για ένα μεγάλο ατζέντη. Δεν είσαι καλά, μου λέει, καίγεται η άσφαλτος, θα πάω, λέει, όχι, μου λέει. Βρε, μαέστρο, κάνω το για χάρη μου, του λέω, για μένα είναι και αυτά. Τελικά ήρθε. Παίρνω μία παγέτα τουαλέτα που φορούσα και παίρνω και ένα τσιγκάνικο κοστούμι, το οποίο ήταν, γύριζε πίσω όλο και φαινόταν τα πόδια, ήταν μαγιό. Στην αρχή όμως ήταν τσιγκάνικο με φούστα. Είπα το μια τσιγκάνα μαυρομάτα και αυτά και μετά γυρίζω και δεν ήξερα να μιλάω. Και είχα πάρει ένα τετράδιο και έγραφα λεξούλες. Και τους έλεγα, I want diamonds, I want mink. Και γελούσαν οι Αμερικάνοι. Του λέω, excuse me, I will change costume now, I will come back. Okay, okay, μου κάνει αυτός απέναντι. Μπαίνω μέσα, δεν υπήρχε για... Το είπατε ότι θα αλλάξετε κουστούμι, ναι, για κάποιον, δεν ξέρει. Ναι. Και θα επιστρέψετε σε λίγο. Αλλάζω λοιπόν, πετάω το φόρεμα μόνη, δεν είχα άνθρωπο να με κουμπώσει. Βάζω το τσιγκάνικο και βγαίνω. Αρχίζω μια τσιγκάνα μαυρομάτα, όλο φλόγα κι όλο νιάτα, με ένα κόκκινο τσεμπέρι, δέκα τούμπες με έχει φέρει. Και γυρίζω το κοστούμι πίσω και είναι μαγιό μπροστά και φαίνονται τα πόδια. Πετάω και τα παπούτσια μου και αρχίζω και χορεύω, πιρουέτες, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει. Και όπως γυρίζω, ακούω ένα γέλιο. Κο-κο-κο-κο. Πάγωσα. Σταματώ. Κοιτάω το Φραντζεσκάκι και του λέω, άκουσε μαέστρο μου, εγώ ήρθα να κάνω την πλάκα, μου λέω, αλλά αυτός να με κοροϊδεύει δεν το δέχομαι. Όχι, κορίτσι μου, λέει, ξέρεις τι μου είπε όταν πήγες μέσα. Λέω, τι, έχω δει θράσος, αλλά φτηνής δεν το έχω ξαναδεί. Και έτσι μου κλείνει τα μεγαλύτερα συμβόλαια. Κάτσατε καιρό στην Αμερική. 1,5 χρόνο και θα έμενα γιατί έκανα καριέρα. Τα αποκόμματα που καήκανε, The Greek Bumsell, και το τι γράφανε είναι άλλο πράγμα. Μετά, όταν γυρίσατε εδώ στην Ελλάδα, σας αντιμετώπισαν διαφορετικά, δηλαδή το κασί σας ανέβηκε. Η μάνα μου ήταν στη Νέα Υόρκη, περίμενε με τα μπαούλα και μου έλεγε, εγώ δεν γυρίζω γιατί θα μετανιώσεις που πας. Θα σε περιμένω εδώ και περίμενε ένα μήνα. Αλλά εγώ δεν γύρισα. Γιατί δεν γυρίσατε πίσω, ποιος ήταν ο λόγος που μείνατε στην Ελλάδα τελικά? Ήταν κάποιος που επρόκειτο να παντρευτώ και δεν έγινε ο γάμος. Α, για άντρα, για έρωτα. Ήρθε στη Νέα Υόρκη. Και με γύριζε, έβγαλε εισιτήριο με την Παναμέρικα να γυρίσω. Και του λέω, εγώ τώρα πάω στο Μαϊάμι. Και το Μαϊάμι θέλω να το δω. Εδώ έχει χιόνια και θα πάω να κάνω μπάνιο. Ας το λέω μετά το Μαϊάμι. Αλλά μετά το Μαϊάμι γύρισα. Το μετανιώσατε? Όχι. Δεν το μετάνιωσα γιατί έχω κάνει πολύ ωραία καριέρα. Μ' αγαπάει ο κόσμος, είμαι στον τόπο μου. Ωραία η Αμερική, πολύ ωραία και δεν ξέρω βέβαια και τι θα έκανα. Αλλά όχι, δεν μετανιώνω. Ο γάμος γιατί δεν έγινε? Γιατί είχε ένα διαζύγιο που δεν του το δίνανε. Και γινόταν εκβιασμός, ένα σπίτι, έπαιρνε το σπίτι, ζητούσε κι άλλα, τελικά δεν ξέρω. Αυτό ήταν πριν τον πρώτο σας γάμο, νομίζω έχετε κάνει δύο γάμους. Ναι, ναι. Ήταν πριν τον πρώτο ο σας πρώτος γάμο. Ο γάμος ήμουνα πολύ, πολύ νεαρά, πολύ νεαρή. Ήμουνα, ήταν ένας γιατρός που ήταν μεγαλύτερος 20-22 χρόνια από μένα. Α, είχατε τόσο μεγάλη διαφορά, Η μάνα μου όμως ήθελε οπωσδήποτε να πάρω γιατρό. Επιστήμονα. Και πήρα, ναι.
Και ο δεύτερος. Εσείς δηλαδή δεν τον θέλατε ή είχατε γοητευτεί κιόλας από εκείνο? Ήμουν άπειρη. Μου θυμίζει λίγο τα χτυποκάρδια στα θερανία. Ήμουν άπειρη. Μου είπε η μάνα μου: θέλω να παντρευτείς. Ήθελε να φύγω από το θέατρο η μάνα μου. Η μάνα μου δεν ήθελε το θέατρο. Αλήθεια τώρα. Ο πατέρας μου με βοήθησε. Εκείνος αγαπούσε το θέατρο, Κωνσταντινοπολίτης, Άρχοντας, και με βοήθησε πάρα πολύ. Η μάνα μου, θεατρίνες, τα παιδιά βγαίνανε, θυμάμαι, μία Ισραηλίτισσα στη Τζιμισκή που μέναμε και λέει: κυρία Σαπουτζάκη, τα δικείτε τα παιδιά, βγάλτε τα στο θέατρο. Το θέατρο τα παιδιά μου έλεγε. Για εσάς και την αδελφή σας. Ναι. Με την αδελφή σας πόσα χρόνια διαφορά είχατε? 2 χρόνια. Αλλά γιατί όμως η γειτονιά ήξερε ότι εσείς έχετε ταλέντο? Πώς το ήξερε αυτό η γειτονιά, πώς ήξεραν δηλαδή οι άνθρωποι που σας γνώριζαν? Πηγαίναμε ότι... στον κήπο κάτω και βάζαμε σκαμνάκια και βάζαμε εισιτήριο και κάναμε παραστάσεις. Ήταν πολύ κοντά η Αριστοτέλους, που ήταν όλοι κινηματογράφοι τότε. Και το τελευταίο ήταν θέατρο. Εκεί δούλευε τότε η Ζωζό Νταλμάς, αυτή που αναφέρω. Και ήταν με ένα θίασο μεγάλο. Και πηγαίναμε και καθόμαστε σε ένα πεζουλάκι, χωνόμαστε από πίσω πόρτα, άνοιγε μία την άλλη την αλυσίδα, χωνόμαστε και πηγαίναμε και καθόμαστε και βλέπαμε τις παραστάσεις όλες. Τα λέγαμε όλα απ' έξω και κάναμε μετά παράσταση στον κήπο. Και 7 χρονών πώς βρεθήκατε πάνω σε σκηνή? 7 χρονών, τώρα το λέω εκεί, μην το πω και σε σένα. Το λέω στο θέατρο. Να το αφήσουμε, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να μάθει να έρθει να δει την παράσταση. Βέβαια. Κοίταξε, βγήκα με κάτι λογάκια, όπως λέω, για ένα αγοράκι που έκανα, γιατί η φωνούλα μου ήταν βραχνή. Και συνεχεία βγήκε και η Βάση στο δεύτερο έργο. Η αδελφή σας, γιατί εγκατέλειψε το θέατρο? Η Βάσο. Ναι. Η Βάσο ήταν ερωτιάρα. Ήταν μικρό κορίτσι, αλλά ήταν, εγώ ήμουνα άβγαλτη. Εγώ μέχρι που πήρα το γιατρό, δεν με είχε φιλήσει άνθρωπος. Μου έλεγε η μάνα μου, από την αγκαλιά μου θέλω να σε παντρέψω. Το γιατρό που τον γνωρίσατε? Στη Θεσσαλονίκη. 22 χρόνια διαφορά δηλαδή. Ερχόταν σαν γιατρό στο σπίτι μας και η μάνα μου ήθελε να πάρω επιστήμονα, ήθελε γιατρό. Ήταν ωραίος, ήταν γοητευτικός. Όχι, όχι, όχι. Άρα ουσιαστικά... Και κακός ήταν. Α. Λυπάμαι που το λέω τώρα και επισήμως, αλλά μου έλεγε όλο, επειδή η μάνα μου ήταν παχιά και εγώ είχα δυνατήσει, ήμουν παχουλή μικρή, αλλά δυνάτησα μετά. Και μου έλεγε, θα γίνεις χοντρή, θα γίνεις χοντρή σαν τη μαμά σου. Και ανέβαινε, ήταν μονοκατοικία το σπίτι, και ανέβαινε από πάνω, έπαιρνε ένα σχοινάκι και πηδούσα, και πηδούσα, 100, 200, μην τυχόν παχύνω. Και περπατούσα μετά και μου λέγανε στη Θεσσαλονίκη, με γνωρίζανε. Σας ζω, γιατί έφερνά της παιδάκι μου, είσαι άρρωστη? Όχι, καλά είμαι, τους έλεγα. Πόσο γύρω μείνατε παντρεμένοι με τον γιατρό? 3 μήνες. Α, μόνο. Δεν αντέξατε τώρα, δεν τον θέλατε. Έφυγα, ναι, έφυγα. Ήτανε τύπου... Ήρθε η αδερφή μου να με δει, να δει πώς περνώ ως παντρεμένη και έγινε κάποια παρεξήγηση. Και έφυγα. Μετά ήρθε να με ξαναπαντρευτεί. Δεν τον ερωτευτήκατε όμως εσείς ποτέ? Αυτός όμως πρέπει να ήταν ερωτευμένος. Δεν καταλάβαινα τι είναι. Ήτανε πολύ παιδικό αυτό που ένιωθα. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή μου που μου τα έδειξε όλα. Και νόμιζα ότι έτσι πρέπει να είναι. Μετά όμως όταν είδα ότι είχε κακίες και τέτοια, δεν άντεχα. Και όταν ήταν να φύγω για την Αμερική, έρχεται, έχει βγει το διαζύγιο. Μου το βγάζει ένας δικηγόρος, ούτε χρήματα πήρε, για να φύγω από το γιατρό. Με λυπότανε. Και έρχεται ο γιατρός και μου λέει: θέλω να ξαναπαντρευτούμε. Του λέω: λέει, πάμε, τώρα φεύγω για την Αμερική. Μετά ερωτευτήκατε παράφορα, έχετε ερωτευτεί, ας πούμε, έχετε ζήσει σε αυτό τον έρωτα, τον παράφορο, τον τρελό? Ναι. Τον παντρευτήκατε? Όχι. Όχι. Είναι ο δικηγόρος που μου είπατε πριν? Όχι. Όχι, ή ήταν μήπως ο κύριος με τον οποίο δεν παντρευτήκατε ποτέ και γυρίσατε από την Αμερική? Αυτός ήταν ο μεγάλος σας έρωτας. Ναι, ήταν καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Ήταν πολύ γνωστός, καλό παιδί. Ήταν από το καλλιτεχνικό στερεώμα? Όχι. Όχι. Επιχειρηματίας? Στο καλλιτεχνικό στερεώμα ποτέ δεν είχα τίποτα. Ποτέ. Πώς και έτσι? Η μάνα μου πάλι με είχε επηρεάσει. Το θέατρο το βλέπε διαφορετικά, ότι μπορεί ένας ηθοποιός να παντρευτεί μία, να χωρίσει αύριο και τέτοια. Ενώ δεν είναι έτσι. Αλλά η μάνα μου τα βλέπε αλλιώς. Ήμουνα επηρεασμένη από τη μάνα μου. Mm-hmm. Την αγαπούσα πολύ, ήταν δίπλα μου πάντοτε. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και τα χρήματα που πήρα στην Αμερική, δεν σου τελείωσα. Όταν με έκλεισε αυτός ο ατζέντης, ο μεγάλος, τον
Viennese Lantern και το πρώτο βράδυ έχω τρακ. Και λέω, πώς θα βγω, Παναγία μου, σε ξένο κοινό, θα με καταλάβουνε να λέω. Πήγαινε η μάνα μου, λέγε, δεν μπορώ, μαμά μου, δεν μπορώ, φοβάμαι. Και είχε ένα σκαλοπάτι, θυμάμαι, και ήταν ένας μαέστρος με μία γαλίδα. Και της λέω, να, η γαλίδα έχει το μαέστρο, εγώ δεν έχω κανέναν, εκεί είμαι μόνη μου. Μου δίνει μία και πηδάω το σκαλοπάτι και βγαίνω. Και μόλις βγαίνω, βλέπω στην πρώτη σειρά 10 άτομα. Ο Νάσης, ο Μινωτής ήταν δίπλα του και από εκεί εφοπλιστές, πάλι ξεχνώ τα ονόματα τώρα. Αριστερά μόνο καθόταν ο Νιάρχος. Ο οποίος Νιάρχος, εκεί που τραγουδάω και ανεβαίνω στο πιάνο και λέω «Θέλω να τα σπάσω, θέλω να ξεσπάσω και δεν πάω πάσω τούτη τη βραδιά, η ζωή μας θέλει, μάμπο τσίφτε τέλει, κέφι και καλή καρδιά». Πηδάω από το πιάνο και βλέπω τον Νιάρχο και μου κάνει «Να σου πω». Πάω κοντά και μου κάνει έτσι το χέρι και μου βάζει κάτι στο χέρι. Το παίρνω εγώ, αλλά όπως το πιάνα με το χέρι, λέω «Τώρα αυτά είναι λεφτά». Γιατί τα πήρα εγώ, τι είμαι, μπουζουξού είμαι, τι είμαι και τα πήρα, γιατί. Και όπως είναι τα 12 βιολιά, γι' αυτό λεγόταν Viennese Lantern, ήταν 12 βιολιά. Κάνω έτσι και το βάζω στην τσέπη από το βιολί. Και συνεχίζω τα τραγούδια μου. Τελειώνω, μπαίνω στο καμαρίνι. Την άλλη μέρα πάλι βγαίνω, βλέπω τον Ιάρχο, αλλά τον βλέπω μόνο αυτή τη φορά. Κάθε στην ακρούλα, πάλι να σου πω, πάλι στο χέρι. Στο δεύτερο βιολί εγώ. Στο τρίτο βιολί, όπως το κάνω για το τρίτο βιολί, σηκώνεται αυτός, μου πιάνει το χέρι και μου λέει «Άκουσε κορίτσι μου, εσύ είσαι στην ξενιτιά και εγώ τα βάζω για σένα, τα δίνω για σένα τα χρήματα». «Α, καλά», λέω, «ευχαριστώ πολύ» και το βάζω στη γόβα μου. Και μπαίνω μέσα και λέω στη μάνα μου «Αυτό δεν θα μου το πάρεις για την Atlantic Bank, θα το φάω αύριο εγώ». Γιατί πόσο μιλάμε? $1,000, δηλαδή μου έδωσε 3,000. Που τα έβαλα στο βιολί και κράτησα τα 1,000. Τόσο καιρό που έχετε κάνει σοου μπροστά σε τόσο επιφανείς άντρες, όπως είναι ο Νιάρχος, ο Νάσης, δεν ξέρω αν τους είχατε γνωρίσει. Και τον Νάση γνώρισα από κοντά. Σας είχε φλερτάρει ποτέ κανείς έτσι επίμονα? Και αν ναι, κοίταξε να πώς σου και πω. Δεν έγινε κάποιο ειδήλιο έτσι? Δεν ξέρω, εγώ το έβλεπα σαν δουλειά. Δηλαδή έβλεπα ότι ερχόταν ο Νάσης, ο Νιάρχος. Ο Νάσης, το έχω πει και άλλη φορά, ήταν πολύ κύριος, μου άρεσε. Ο Νιάρχος μου έστειλε πάνω στο καμαρίνι ένα κουτί με από σπίρτα. Και το άνοιγα και ήταν γεμάτο λίρες. Αλλά δεν με ενθουσίαζε. Καθότανε μόνος του σε ένα τραπέζι. Ενώ έβλεπε τον Νάση με 20 άτομα, ερχόταν, τραγουδούσε, έπινε. Γλεντζές. Και εκείνος που ήταν πολύ καλός ήταν ο γαμπρός του, ο Γαρουφαλίδης, ο γιατρός. Με τη γυναίκα του. Αυτός τρελαινόταν να του λέω το «Πίνω για τα μάτια σου, πίνω για τα χείλια σου, πίνω μην τυχόν και τα ξεχάσω, φύγε από τη σκέψη μου, φύγε από το ποτήρι μου, για να ησυχάσω». Και τόσο παγά.